Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Το 2016 είναι εδώ και η οικογένεια του Ιόνιαν εύχεται στον καθένα από εσάς ό,τι καλύτερο. Πολλές ευχές για υγεία, ευτυχία, ευημερία και πάνω απ' όλα καλοτυχία. Είναι Παρασκευή 1η Ιανουαρίου, καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το πρώτο δελτίο ειδήσεων του 2016 από το Ιόνιαν. Με διαφορετικούς αλλά εξίσου εντυπωσιακούς τρόπους, ο κόσμος υποδέχθηκε τον ερχομό του νέου έτους. Απ' άκρη σ' άκρη στην Ιφίλιο, οι ελπίδες που γεννάει η καινούργια χρονιά αντικατοπτρίζονται στους διαφορετικούς τρόπους πανηγυρισμού για την είσοδο του χρόνου. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές από τη φαντασμαγορική, στις περισσότερες των περιπτώσεων, υποδοχή του νέου έτους. Χωρίς τα καθιερωμένα πυροτεχνήματα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιορτάστηκε η έλευση του 2016 στο Παρίσι. Ένα πεντάλεπτο φαντασμαγορικό βίντεο από την αψίδα του Θριάμβου πλημμύρισε με χρώματα την πόλη του φωτός. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της γαλλικής πρωτεύουσας, το Παρίσι έστειλε μήνυμα στον κόσμο ότι παραμένει όρθιο. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα στους δρόμους του Λονδίνου. Το θέαμα από τις όχθες του Τάμεση ήταν συναρπαστικό. Στη Βρετανική πρωτεύουσα αναπτύχθηκαν χιλιάδες επιπλέον αστυνομικοί υπό το φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και στο Βερολίνο. Αψηφώντας τις τρομοαπειλές, 1.000.000 άνθρωποι γιόρτασαν τον ερχομό του 2016 μπροστά από την πύλη του Βραδεμβούργου. Η καταρακτώδης βροχή δεν στάθηκε ικανή να χαλάσει το μεγάλο πάρτι. Η Μόσχα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που υποδέχθηκε το νέο έτος. Όταν το ρολόι έδειξε 12, βεγγαλικά και πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από την κόκκινη πλατεία. Με την περίφημη κρυστάλλινη μπάλα να πέφτει και φέτος στην Times Square, υποδέχτηκε η Νέα Υόρκη το 2016. 1.000.000 άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Αμερικανικής Μεγαλούπολης για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της αλλαγής του χρόνου στη Νέα Υόρκη. Φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Περισσότεροι από 2.000.000 γιόρτασαν την έλευση του 2016 στη διάσημη παραλία της Κόπα Καμπάνα. Ακολούθησε ξεφάντωμα μέσα και έξω από το νερό. Να γυρίσουμε στα δικά μας. Ήρεμα κύλησε η πρώτη νύχτα του 2016 στην Πάτρα. Οι αρχές δεν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό περιστατικό, ενώ οι πρώτες κλήσεις που έγιναν σε αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία ήταν για μικρή σημασία περιστατικά. Με απόλυτη σχεδόν ηρεμία και χωρίς κανένα σοβαρό συμβάν μπήκε το 2016 στην Πάτρα. Στο κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης, οι αστυνομικοί που εκτελούσαν βάρδια την πρωτοχρονιά αντάλλαξαν ευχές με τους συναδέλφους που βρίσκονταν σε περιπολίες, ενώ οι ευχές δεν έλειψαν και στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Α10. Το μεταδέρνουμε για κάλυψη. Για τους απογευματινούς σταθμούς, τα χρόνια πολλά του κέντρου. Καλή χρονιά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε και ανταποκρίνουμε. Το πρώτο περιστατικό το οποίο καταγράφηκε ήταν η ενεργοποίηση ενός συναγερμού σε οικία, χωρίς όμως, όπως αποδείχθηκε, να πρόκειται για κάποια απόπειρα παραβίασης. Οι αστυνομικοί του τμήματος άμεσης δράσης Πατρών και αυτή την πρωτοχρονιά βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα με περιπολίες και ελέγχους σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Πατρέων. Οι πρώτες κλήσεις που δέχτηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων ήταν λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα και αφορούσαν σε συναγερμό σε οικία και σε ένα οικογενειακό επεισόδιο. Εύχομαι σε όλους τους πολίτες χρόνια πολλά υγεία και ευημερία. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ούτε εκεί η υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει κάποιο σημαντικό περιστατικό, καθώς η πρώτη κλήση που έγινε στο 199 ήταν για εγκλωβισμό ατόμου σε ανελκυστήρα. Τέλος, στο λιμάνι της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρχε ο ελιμενισμός κάποιου πλοίου. Το Cruise Europa ήταν το πρώτο καράβι που έδεσε στο νέο λιμάνι της πόλης στις 12 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ στο παλιό λιμάνι το πρώτο πλοίο που έδεσε ήταν το Hellenic Spirit στις 2 παρα 4 το μεσημέρι. Ευτυχώς όμως ήρεμα κύλησαν οι πρώτες ώρες του νέου έτους και για τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές στην Ηλία. Νωρίς-νωρίς, στις 8 παρα 5, γεννήθηκε και το πρώτο μωρό και ήταν αγοράκι.
Χωρίς δυσάρεστα γεγονότα ξεκίνησε η χρονιά στην Ηλία. Το πρώτο περιστατικό στην αστυνομία ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένα τροχαίο υλικών ζημιών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, χωρίς τραυματισμό του οδηγού ή των επιβατών. Το ΕΚΑΒ στο πρώτο περιστατικό μετέφερε έναν ασθενή σε παθολογικό περιστατικό. Στην πυροσβεστική υπηρεσία, έως το πρωί της πρωτοχρονιάς, δεν είχε χρειαστεί να επέμβει σε κάποιο περιστατικό. Στο νοσοκομείο του Πύργου γεννήθηκε το πρώτο μωρό της Ηλίας στις 8 παρα 5 το πρωί. Πρόκειται για ένα υγιέστατο αγοράκι, το πρώτο παιδί μιας οικογένειας από την Αμαλιάδα. Πρωτοχρονιά στην υπηρεσία έκαναν τα σώματα ασφαλείας και το προσωπικό, πιστό στο καθήκον, βρέθηκε μακριά από τις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά και με το καλό το καινούριο έτος το 2016, να ευχηθούμε στους συναδέλφους και συναδέλφισες να είναι πάντα καλά, να έχουν υγεία για να μπορέσουν να εκπληρώσουν το δύσκολο έργο που προσφέρουν στην κοινωνία. Κάποιοι άνθρωποι σήμερα είναι μακριά από τις οικογένειές τους, είναι εδώ στην υπηρεσία, γιατί θα πρέπει να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες και να προσφέρουν το έργο τους στην κοινωνία. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το καινούριο έτος σε όλο τον κόσμο, να έχουμε λιγότερα δυστυχήματα, να έχουμε λιγότερα εγκλήματα και ο κόσμος να ζει καλύτερα, ειρηνικά και με καλύτερη διάθεση. Υγεία, αγάπη, ενότητα, εύχεται η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας για το καινούριο έτος, το 2016. Εύχεται να είναι όλοι οι αστυνομικοί παρόντες οικογένειές τους και να υπηρετούν σωστά το καθήκον τους με περισσότερη ασφάλεια. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, να είναι πάντα καλά, να έχουμε και εμείς σαν υπηρεσία λιγότερα συμβάντα. Υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Παρ' όλα αυτά, το κέφι δεν έλειψε από τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που φρόντισαν να μην χάσουν πολλά από τη ζεστασιά της αλλαγής του έτους. Μπορεί οι γιορτές να είναι για τους περισσότερους ένα διάλειμμα από την εργασιακή καθημερινότητα, για άλλους όμως είναι μια ακόμη μέρα δουλειάς στην υπηρεσία τους. Η κάμερα του Ιόνιον συνάντησε κάποιους από αυτούς. Για κάποιους οι γιορτές σημαίνουν διακοπές στο σπίτι με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Για άλλους όμως είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, λιμενικοί, γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι σε μέσα μεταφοράς και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν γνωρίζουν καθημερινές και σχόλες και βρίσκονται στις επάλξεις κάθε στιγμή. Στο κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης στη Ζάκυνθο, η δουλειά δεν σταματά ποτέ. Μπορεί η νύχτα της παραμονής της πρωτοχρονιάς να ήταν αξιοσημείωτα ήρεμη και το τηλεφωνικό κέντρο του 100 να μην δέχτηκε ούτε μία κλήση ολόκληρο το βράδυ, ωστόσο το προσωπικό ήταν εκεί, έτοιμο να επέμβει ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε. Καταρχάς, να ευχηθώ χρόνια πολλά υγεία και ευτυχία το καινούργιο έτος σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους ακινδυνίους. Η αλλαγή του χρόνου μας βρίσκει εδώ στις επάλξεις. Δεν μας απασχόλησε όχι μόνο κάτι το ιδιαίτερο, αλλά σχεδόν τίποτα. Λες και είχε νεκρώσει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αυτό είναι καλό. Εκφύσεως του επαγγέλματος της αστυνομίας, υποχρεούμαστε να είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες παρόντες. Όχι μόνο την αλλαγή του χρόνου, αλλά όλες τις ημέρες του χρόνου. Πιστεύω ότι είναι από τα ιδιαίτερα επαγγέλματα της χώρας μας. Η αστυνομία είναι πάντα στο πόδι, στο πλευρό του πολίτη και εύχομαι το 2016 να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Το ίδιο ήσυχη ήταν η βραδιά και για την πυροσβεστική υπηρεσία της Ζακύνθου με τους εργαζόμενους της Βάρδιας να περνούν μια εξαιρετικά ήσυχη νύχτα. Ωστόσο, εκείνοι βρίσκονται στις επάλξεις, έτοιμοι να επέμβουν όποτε και όπου χρειαστεί. Μέχρι τώρα, από χθες που μπήκε ο καινούριος χρόνος, είχαμε ησυχία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Και ό,τι καλύτερο. Είναι μια καθημερινή μέρα, χωρίς κάτι διαφορετικό. Εμείς δουλεύουμε όλες τις μέρες του χρόνου και περιμένουμε να πάρει κάποιος τηλέφωνο, αχρίαστοι να είμαστε, για να μας δώσει κάποιος συμβάν. Όσο εμείς διασκεδάζουμε ή απολαμβάνουμε στιγμές χαλάρωσης και σπιτικής θαλπορής στις γιορτές, αυτοί βρίσκονται πάντα έτοιμοι να επέμβουν και να βοηθήσουν για ό,τι και αν προκύψει. Καλή χρονιά σε όλους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έδεσε στο λιμάνι του Κατακόλου την πρώτη μέρα του χρόνου κουραζιερόπλοιο. Η υποδοχή από τις αρχές ήταν ζεστή. Η πρωτοχρονιά βρήκε το λιμάνι του Κατακόλου γεμάτο από επισκέπτες. Χιλιάδες τουρίστες μετέφερε το κουραζιερόπλοιο Κώστα Αλουμινόσα που κατέπλευσε λίγο μετά τις 7 το πρωί και ήταν το πρώτο πλοίο της χρονιάς. Το ίδιο πλοίο είχε κλείσει και τη χρονιά που πέρασε με την τελευταία άφιξη για το 2015 την παραμονή των Χριστουγέννων. Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου και ο ναυτιλιακός πράκτορας εταιρείας επισκέφθηκαν το πλοίο συνοδεία δημοσιογράφων για να υποδειχθούν και επίσημα το πρώτο πλοίο της χρονιάς.
Αντάλλαξαν αναμνηστικά και ευχές για τη νέα χρονιά, όπου η εταιρεία Κώστα θα έχει ενισχυμένη παρουσία στην περιοχή. Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Κατάκολο πρωτοχρονιά του 16, το Κώστα Λουμινόζα, και θέλω να σημειώσω ότι το βαπόρι που ανοίγει τη χρονιά είναι αυτό που έκλεισε και το 15. Θεωρώ το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και ελπίζω να είναι και σημαδιακό για την προκοπή και την πρόοδο του λιμανιού μας. Το Κατάκολο έχει αρχίσει και παίρνει, αποκτά το ρόλο που, ανακτά μάλλον το ρόλο που είχε στην παγκόσμια τουριστική κίνηση, και πολύ σύντομα θα το δούμε διαφορετικό. Δεν είμαι βέβαια έτοιμος αυτή τη στιγμή για να σας πω ακριβώς ποια είναι η αύξηση στα πλοία. Και βεβαίως, επειδή τα βαπόρια που έρχονται είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας, έχουμε μεγάλη αύξηση στον πληθυσμό, κάτι που είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Επιστρέφει στον τόπο μας το Κώστα Μεντιτερανέα, ένα από τα μεγαλύτερα βαπόρια της. Άλλαξαν τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε και νέες αναγγελίες αφίξεων. Η νέα χρονιά αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση στις αφίξεις, αλλά και στον αριθμό των επιβατών στον τομέα της κρουαζιέρας για το Κατάκολο. Ήδη στο λιμάνι ολοκληρώνονται σημαντικά έργα που διευρύνουν τη λειτουργικότητα και βελτιώνουν την αισθητική. Εκπρόσωπους αρχών και φορέων, αλλά και τους δημότες που ήθελαν να του ευχηθούν για τη νέα χρονιά, υποδέχθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Παρά την εορταστική διάθεση, όπως προστάζει η μέρα, ο κ. Πελετίδης δεν παρέλειψε να εξαπολύσει και πολιτικά πυρά. Μπορεί η μέρα να προστάζει ευχές και μόνο ευχές, όμως ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στην καθιερωμένη εκδήλωση για την πρωτοχρονιά στο Δημαρχιακό Μέγαρο δεν δίστασε να μιλήσει για έναν κοινωνικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη και ο οποίος κόβει τα όνειρα των παιδιών μας, ενώ η ανεργία τσακίζει μικρούς και μεγάλους, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παράλληλα, ο κ. Πελετίδης κάλεσε τους πολιτικούς που βρέθηκαν στην αίθουσα να ακούσουν καλά αυτά που λέει ο λαός. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Υγεία και δύναμη, κουράγιο, για να πορευτούμε και τον νέο χρόνο. Είμαστε πιο έμπειροι πλέον, γιατί πέρασε ένας ακόμα χρόνος. Είχαμε εξελίξεις σημαντικές, πολιτικές μεταβολές, 3 εκλογικές αναμετρήσεις, κοινωνικός πόλεμος, πόλεμος πραγματικός γύρω μας, και τα αποτελέσματα δυστυχώς αυτού του κοινωνικού πολέμου και των γενικότερων καταστάσεων ήταν για μια ακόμα χρονιά εις βάρος του λαού μας. Και επειδή εδώ μέσα είναι και πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό από κανένα. Τέλος. Δεν μπορεί κάποιος να ζει και κάποιος να σέρνεται. Δεν είναι δίκαιο. Είναι άδικο. Και επειδή αυτά με τα λόγια δεν γίνονται, εμείς ξαναλέμε καλή χρονιά. Αλλά προς ποια κατεύθυνση? Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ευλόγησε την βασιλόπιτα που έκοψε ο Δήμαρχος. Χρόνια πολλά. Παλιός ο χρόνος, για το Δήμο μας, αν κατάσουμε παιδιά, και του αρέσει ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναστασία Τογιοπούλου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, Αντιδήμαρχοι, η Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων Κώστας Χριστόπουλος, Χρήστος Πατούχας, εκ μέρους του Γιάννη Δημαρά ο Ανδρέας Φίλιας, αλλά και Δημοτικοί και Διαμερισματικοί Σύμβουλοι. Ημέρα επισκέψεων, κοπής πίτας και ανταλλαγής ευχών η σημερινή για τις αρχές και στην Ηλία. Προηγήθηκε φυσικά αρχιερατική θεία λειτουργία. Με την επίσημη αρχιερατική θεία λειτουργία της πρωτοχρονιάς, άνοιξε το νέο έτος για τις τοπικές αρχές και την πολιτική ηγεσία της Ηλίας στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πύργου. Η συνέχεια δόθηκε με την επίσκεψη στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, όπου ο Δήμαρχος Πύργου υποδέχθηκε τους εκπρόσωπους των τοπικών αρχών, και λίγο αργότερα ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Να είστε πάντοτε καλά, να έχετε δύναμη για να αντιμετωπίζετε
τα πολλά προβλήματα που πάντοτε οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουμε και βέβαια πρέπει να έχουμε και τα υλικά αγαθά. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες ξεπερνούσαν τα υλικά αγαθά και πήγαν στη φιλοσοφία, αλλά είναι επίσης αλήθεια η πραγματικότητα λέει πρώτα να τρώμε και μετά να φιλοσοφούμε. Όσο και να λέμε, χρειάζεται την παρούσα ζωή. Και η Εκκλησία μας δεν είναι μόνο για τον ουρανό, αλλά είναι και για την παρούσα ζωή. Λοιπόν, έτσι ευλογώ εγώ αυτή τη μικρή πίτα της Περιφερειακής Ενότητας Υγείας να γίνει πλούσια, να έχει πολλά, για να τα χρησιμοποιεί πάντοτε για το καλό όλων μας, αφού είστε οι διάκονοι και οι υπηρέτες των πολιτών της Υγείας. Χρόνια πολλά και καλά, στο όνομα του Πατρός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ελπίζω το 2016 να είναι καλύτερο τουλάχιστον από το 2015. Να είναι μια χρονιά πραγματικής προόδου για τη χώρα, κυρίως να φέρει δουλειές στον κόσμο, ιδιαίτερα στους νέους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα πια. Όσο για την Υλία, για την Περιφερειακή μας Ενότητα, για τον ομό μας, το 2016 νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μια προσδοκία. Με την βοήθεια όλων μας, ο νομός επιτέλους να βρει τον δρόμο του, να προχωρήσει μπροστά, να αναπτυχθεί. Συνηθίζουμε να λέμε ότι είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο, αλλά που έχει μείνει πίσω αναπτυξιακά, έχει μείνει πίσω οικονομικά, έχει μείνει πίσω από πλευράς της ευημερίας κοινωνικής. Με τη βοήθεια όλων των κυβέρνηση δεν έχει εκπρόσωπο εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, των βουλευτών, της περιφέρειας, των δήμων, των φορέων, των εκπροσώπων, όλου του κόσμου μαζί να πάμε την Υλία ένα βήμα παραπάνω εκεί που πραγματικά της αναλογεί και της ανήκει. Μετά την Περιφερειακή Ενότητα Υλίας, οι πολιτικοί και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών μετέβησαν στην Επισκοπή της Ιεράς Μητροπόλεως Υλίας, όπου ο Μητροπολίτης Υλίας έδωσε το μήνυμα της ημέρας και έκοψε εκεί την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Μητρόπολης. Με την ευχή το 2016 να είναι καλύτερο σε όλα τα επίπεδα από τη χρονιά που έφυγε, η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς έκοψε σήμερα το μεσημέρι την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Την πίτα ευλόγησε και έκοψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλινίας Δημήτριος μαζί με τον οικοδεσπότη Αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκονα, ενώ ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλινίας. Το παρόν έδωσαν οι βουλευτής Κεφαλινίας και η Θάκης Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, ο δήμαρχος Κεφαλινίας Αλέξανδρος Παρίσης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Θεό. Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος με το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του Διονύση Αραβαντινό, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ευάγγελος Κεκάτος, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Νίκος Ανουσάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος, περιφερειακοί σύμβουλοι όπως ο κύριος Βαλιανάτος, η κυρία Πεφάνη, ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής, δημοτικοί σύμβουλοι, στελέχη κομμάτων, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και ο Εφημέριος της Καθολικής Εκκλησίας του Αργοστολίου Πατέρας Σιμονέλ Μπουάνκης. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης εμφανίστηκε και η χοροδία και μαντολινάτα του Αργοστολίου, η οποία είπε παραδοσιακά κεφαλονίτικα κάλαντα στους παρευρισκόμενους και παρέδωσε ημερολόγιο του νέου έτους στον οικοδεσπότη Αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκονα. Στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας βρέθηκαν το πρωί αρχές και εκπρόσωποι φορέων της Πάτρας στην καθιερωμένη δοξολογία για την πρωτοχρονιά. Στη δοξολογία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Με κάθε επισημότητα, Εκκλησία, φορείς και πιστοί υποδέχτηκαν το νέο έτος με την δοξολογία που τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Πάτρα, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομου. Το σύνολο των πολιτικών, στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας παραβρέθηκε στη δοξολογία με τις ευχές να έχουν τον πρώτο λόγο. Υγεία και μια καλύτερη χρονιά ήταν η ευχή που έβγαινε από τα χείλη όλων. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αφήσουμε πίσω την εφταετή πρωτόγνωρη κρίση που έζησε η χώρα μας και η ελληνική κοινωνία. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια παρά να δουλέψουμε σκληρά και το 2016
να είναι μια χρονιά ανάτασης, μια νέα αρχή για να φέρουμε ελπίδα, όραμα, αξιοπρέπεια στην ελληνική κοινωνία. Καλή χρονιά. Πιστεύουμε ότι το καινούργιος χρόνος με τη συμβολή όλων μας θα δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις να μην έχουμε αυτά που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, να τελειώνουμε με την ανεργία, με τη φτώχεια. Εύχομαι η νέα χρονιά που ξεκίνησε σήμερα να φέρει χαμόγελα πραγματικής ευτυχίας στα πρόσωπα όλων, να υπάρξει δύναμη και υγεία σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι και αξιοπρεπείς κόντρα σε αυτά που οι ξένες δυνάμεις επιβάλλουν στη χώρα μας. Σε πολιτικό επίπεδο έλαμψαν δια της απουσίας τους οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που σχολιάστηκε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας Νίκο Νικολόπουλο. Καλή χρονιά. Ενδεχομένως να ήταν ένα καλό μήνυμα. Σήμερα για πρώτη φορά δεν είχαμε κανέναν από την κυβέρνηση. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι το πιο χαρμόσυνο γεγονός και ο ωραιότερος συμβολισμός. Πιστεύω ότι αξίζει και δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να πατήσουμε στα πόδια μας και να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και εξαρτάται από μας. Εύχομαι το 2016 να είναι μια χρονιά αισιοδοξίας, με υγεία για όλους, μια απαρχή μιας νέας εποχής για τη χώρα μας. Ας είναι το 2006 μια χρονιά που θα λέμε πάνω από το τζάκι τις κακές ιστορίες που μας συνέβησαν ως κακές ιστορίες. Να είμαστε καλά. Εν τω μεταξύ και ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, που πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία για το νέο έτος, ήταν ασφιχτικά γεμάτος από πιστούς, ζητώντας την ευλογία για τον καινούριο χρόνο. Να περάσουμε λίγο σε μηνύματα Μητροπολιτών. Το μήνυμά του για το νέο έτος έδωσε ο Μητροπολίτης Πατρών, ο κύριος Χρυσόστομος. Ευχήθηκε μάλιστα υγεία και αγάπη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και μετάνοια. Είναι πρωτοχρονιά σήμερα, ημέρα χαράς, και ανταλλάσσομαι όλοι τις καθιερωμένες ευχές. Πιστεύω ότι είναι ευχές μέσα από την καρδιά μας για ευτυχία ουσιαστική και όχι φαινομενική και εξωτερική. Μια ευτυχία η οποία στηρίζεται στον ενανθρωπίσαντα Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Χωρίς το Θεό ευτυχία δεν υπάρχει. Ο χρόνος δεν έχει καμιά αξία χωρίς τη σχέση με το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου σε όλους. Στους άρχοντας, στο λαό, σε όλο τον κόσμο, υγεία, χαρά, ευλογία, ευτυχία, κοντά στον Ιησού Χριστό και μέσα στο πνεύμα της ενότητος και της αγάπης, της δικαιοσύνης και της χαράς που μας χαράσει Εκείνος και ο ουρανοφάντορ Μέγας Βασίλειος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και τον τιμάμε στην Αγία μας Εκκλησία. Να πορευτούμε στη νέα χρονιά με υγεία, με σοβαρότητα και με σύνεση. Σαν πρόσωπα, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία, σαν χώρα, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος να βρει το βηματισμό του, γιατί κάπου έχουμε χάσει τον βηματισμό μας και πρέπει να επανέλθουμε στην σωστή τροχιά. Του τέστην να μετανοήσουμε. Αν δεν αλλάξουμε νουν και τρόπο ζωής, τότε θα πηγαίνουμε συνέχεια εις τον κατήφορο. Πράγμα το οποίο απευχόμεθα και γι' αυτό ευχόμεθα υγεία και άνοδο πνευματική, χαρά και ευτυχία, λιγότερος πόνος, λιγότερη οδύνη, λιγότερα προβλήματα, λιγότερες δυσκολίες και καθόλου από αυτά, αν θέλετε, στη ζωή μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με την ευχή για καλή αποκοπή που ακούγεται από τους Κεφαλονίτες την τελευταία ημέρα του χρόνου, ξεκίνησε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας κύριος Δημήτριος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Η ευχή που κυριαρχεί σήμερα στο Αργοστόλι και σε όλο το νησί, από ό,τι έχω ακούσει, είναι καλή αποκοπή. Δηλαδή, τελειώνει το 2015, αποκοπτώμεθα από αυτόν και πορευόμεθα πλέον για το 2016. Εύχομαι σε όλους τους Κεφαλίνες εντός και εκτός της νήσου το 2016 να είναι αίσιο, να είναι ειρηνικό, να είναι δημιουργικό. Ο Σαρκωθής Κύριος και Σωτήρας όλων ημών να ευλογεί τις οικογένειες όλων και των αποδήμων μας, οι οποίοι πάντοτε με πολύ αγάπη και σεβασμό στρέφονται προς την νήσο, προς τον Άγιο Γεράσιμο, προς τη Μητρόπολη Κεφαλινίας. Θα ήθελα όμως ακόμη να πω ότι πάντοτε χρειάζεται υπομονή και καρτερία για να αντιμετωπίζουμε τις όποιες αντικσοότητες. Μήνυμα για τη χρονιά που έρχεται απίθυνε όμως και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος. Να ακούσουμε και από τον κύριο Χρυσόστομο ένα απόσπασμα.
Εύχομαι σε όλους να είναι ένας χρόνος ελπίδας και προσδοκίας, ότι θα ξεκινήσει μια πορεία ανάκαμψης, μια πορεία ανάπτυξης και ευημερίας για το λαό μας. Και θα είναι ένας χρόνος που θα δώσει μηνύματα τέτοια, που θα ενισχύσουν, θα εδραιώσουν και θα δώσουν μεγαλύτερες ελπίδες και προσδοκίες στο λαό, στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη κοινωνία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στους δρόμους της Ναυπάκτου ξεχύθηκαν οι καβαλάριδες με τα άλογά τους από τον Ιππικό Σύλλογο Ναυπακτίας και Δωρίδας, λέγοντας καβάλα τα κάλαντα στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Αγίος και Ευρεματικός, στη γη, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαλύψει. Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με την παραδοσιακή μουσική βόλτα των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος στους δρόμους της πόλης. Μια παράδοση πολλών ετών το βράδυ της παραμονής του ερχομού του νέου έτους. Μελωδικές φωνές και παραδοσιακά ακούσματα μαγεύουν ζακυνθινούς και επισκέπτες, κλείνοντας έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο τη χρονιά που φεύγει. Το πατροπαράδοτο έθιμο με τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς να ψάλλονται στις τοπικές αρχές τήρησε και φέτος το μουσικοφωνητικό σχήμα τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος. Με μαντολίνα και κιθάρες περιόδευσαν ανά την πόλη της Ζακύνθου με πρώτη στάση το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Ιωνίων Ίσων, όπου τραγούδησαν τα ζακυνθινά κάλαντα της πρωτοχρονιάς στους τρόφιμους του Ιδρύματος. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το Μητροπολιτικό Μέγαρο, όπου τους περίμεναν ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος και Δωδώνης Χρυσόστομος και αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά. Σειρά για το Δημαρχείο, όπου ο Δήμαρχος Παύλος Κολοκοτσάς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν το συγκρότημα και ευχήθηκαν με τη σειρά τους να έρθει μια καλύτερη χρονιά για το νησί και τη χώρα. Οι τραγουδιστάδες έψαλαν τα κάλαντα και στον Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Νιωτόπουλο, ο οποίος τραγούδησε μάλιστα μαζί τους και παραδοσιακά ζακυνθινά τραγούδια. Επίσης, τα μέλη του συγκροτήματος τραγούδησαν στα εκδοτήρια της Λεβάντε Φέρης και στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος του Φιόρντι Λεβάντε. Η μουσική βόλτα ολοκληρώθηκε με τραγούδι μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, με τους περαστικούς να στέκονται για να ακούσουν τις μελωδικές φωνές και να ευχηθούν με τη σειρά τους καλή και χαρούμενη νέα χρονιά.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε το απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν, το πρώτο για τη φετινή χρονιά. Λευκό τοπίο, να θυμίσουμε, στα ορεινά Αχαΐας, Ηλίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας και στον Ένο της Κεφαλονιάς. Η χιονόπτωση, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχει στρώσει για τα καλά το χιόνι. Απαραίτητη κρίνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στο οδικό δίκτυο των ορεινών κυρίως περιοχών. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους όσοι θα οδηγήσετε κυρίως τη νύχτα σε αυτές τις περιοχές, στα ορεινά κυρίως και στα επαρχιακά δίκτυα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια καλή χρονιά το 2016. Καλό σας βράδυ.